Αυτόν τον καιρό. Δεν είμαστε βέβαια εμείς στο κέντρο του κόσμου, δεν γίνονται όλα στην Ελλάδα, γίνονται ανά τον κόσμο, αλλά γενικότερα ακόμα και αυτές οι μέρες δεν είναι η καταλήξη. Είναι σήμερα η Σελήνη μπαίνει στον Ταύρο και ο Ερμής μπαίνει στον Ταύρο. Αυτό τι σημαίνει? Ο Ερμής μέχρι τώρα ήταν στον Κριό. Αυτό σημαίνει σε ένα ζώδιο παρορμητικό της φωτιάς ότι λέγαμε πράγματα ή μας έλεγαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν χωρίς να σκεπτόμαστε πολύ. Τώρα που ο Ερμής περνάει στον Ταύρο και θα μείνει σχεδόν ως το τέλος του μήνα, σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα οικονομικά και θα ακούσουμε και πάρα πολλά για τα οικονομικά. Κρατήστε το αυτό, πολλά γενικά γεγονότα. Τώρα θα αρχίσουν να γίνονται πράγματα τα οποία, όπως είπαμε, θα σφραγίσουν τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να μην φαίνονται από την πρώτη μέρα, όμως έτσι είναι. Γενικότερα όμως θα σκεφτούμε πάρα πολύ τα οικονομικά και θα σκεπτόμαστε τι ακριβώς λέμε και τι υπογράφουμε. Μία καλή μέρα, όπως έλεγα και πριν, και σκεφτώ και πριν, είπα να μην το πω, είναι η Πέμπτη Παρασκευή που μπορούμε να υπογράψουμε συμβόλαια, συμφωνίες, τα οποία μάλιστα θα έχουν και σταθερότητα, γιατί ο Ταύρος είναι ζώδιο σταθερό. Βέβαια, είπαμε ότι 16 του μηνός μπαίνει και ο Ουρανός, ο οποίος θα φέρει πολλές αλλαγές. Όταν σκεφτόμουν τι αλλαγές μπορεί να φέρει στον Ταύρο που έχει σχέση και με τη γη, έλεγα δεν αποκλείεται στην επταετία αυτή να σκεφτούν και νέους τρόπους για τη γεωργία και γενικά για τον αγροτικό πληθυσμό, αλλά είναι και η γη και έλεγα ελπίζω να μην γίνει κανένα σεισμός ανά τον κόσμο φυσικά και βλέπω τα αυτοκίνητα να ανοίγει η γη και να πέφτουν και λέω έλα ακόμα δεν μπήκε ο ουρανός, ανοίγει η γη και πέφτουν τα αυτοκίνητα, έλεος. Φοβερό. Γιατί ο ουρανός φέρνει τα απρόβλεπτα. Τέλος πάντων μέχρι και, μέχρι και 16 του μηνός που γίνεται και το τετράγωνο του Άρη Ουρανού, καλά είναι να προσέχουμε γενικότερα εντάσεις ή απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία όμως τα βλέπουμε και ανά τον κόσμο, όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι λοιπόν για τα κριάρια μας θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με ένα οικονομικό θέμα, καθώς όπως είπαμε μπαίνει και ο Ερμής στον Ταύρο και θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με ένα οικονομικό το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό. Το τέλος της άλλης εβδομάδας θα είναι ιδανικό για να ρυθμίσετε οικονομικές υποθέσεις οι οποίες σας απασχολούν. Βέβαια ο δικός σας κυβερνήτης μονομαχή, να το πω έτσι, με τον ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν είστε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο δεκαήμερο, γενικά εσείς οι κρύοι, αυτόν τον καιρό μπορεί να πρέπει να δώσετε αγώνες σε επαγγελματικό επίπεδο και πολύ περισσότερο αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Τώρα, από φίλους, από συναντήσεις, από μικρά ταξιδάκια, ακόμα είστε μέσα στο πλάνο. Για τους Ταύρους μας γίνεστε πρωταγωνιστές των παιχνιδιών. Ο ουρανός μπαίνει στο ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα. Το πρώτο που θα γίνει είναι να αλλάξετε συμπεριφορά. Δηλαδή πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήσασταν υποχρεωμένοι και σαν γήινο ζώδιο και σαν ζώδιο που σκεφτόσασταν να κάνετε την επανάστασή σας. Προσέχετε αυτές τις μέρες ή των πρώτων ημερών. Θα μάθετε πολλά. Ο Ερμής ήταν στο προηγούμενο από σας ζώδιο, ίσως κάποιο παρασκήνιο δικό σας ή των άλλων να είχε πραγματοποιηθεί. Τώρα θα μάθετε πάρα πολλά. Αν είστε γεννημένοι όμως τελευταίες μέρες, η νέα σελήνη η οποία γίνεται στις 15 μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θα είναι σημαντικό, αρκεί να ξέρετε όλες τις προϋποθέσεις και πώς θα καταλήξει αυτό το νέο ξεκίνημα. Για τους διδύμους, ο Ερμής δικός σας κυβερνήτης αλλάζει ζώδιο, μπαίνει στον Ταύρο για ένα μήνα περίπου. Θα πρέπει να προσέχετε, μην δίνετε αφορμές για σχόλια. Θα υπάρχει όχι ένα παρασκήνιο το οποίο θα προσπαθεί να μπλοκάρει τις ενέργειές σας όπως ο Άρης, αλλά ένα παρασκήνιο όπου μπορεί να συζητιέτε το τι θα κάνετε ή εσείς ακόμα μπορεί να προετοιμάζετε μυστικά πράγματα. Μία καλή μέρα που μπορείτε να κάνετε μυστικές συζητήσεις και συμφωνίες είναι το τέλος της εβδομάδας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα η Αφροδιτούλα είναι στο ζώδιό σας. Ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, σας κάνει πιο γοητευτικούς. Ενώ για ένα θέμα. Κάτσε να σας το πω όπως πρέπει. Ο Άρης στις 16 αλλάζει ζώδιο και αλλάζουν ζώδια πολλοί πλανήτες και θα γίνουν πολλά διαφορετικά γεγονότα. Ο Άρης στις 16 μπαίνει στον υδροχό. Αυτή η όψη είναι πολύ καλή για εσάς που είστε γεννημένοι τον Μάιο. Θα παραμείνει εκεί 6 μήνες περιέργως. Δεν το κάνει πολύ συχνά ο Άρης και αυτό μας δημιουργεί τι γίνεται για αυτό το εξάμηνο που θα μείνει εκεί. Προς το παρόν, ενώ αυτή η όψη είναι καλή για εσάς, ανοίγει δρόμους για ταξίδια, για σπουδές, για νομικές διαδικαστικές υποθέσεις.
θέσεις προς το παρόν που συγκρούεται με τον ουρανό σημαίνει ότι προσέχετε ταξίδια, προσέχετε νομικά πράγματα, προσέχετε θέματα αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες των διδύμων. Οι υπόλοιποι είστε καλά νομίζω. Για τους καρκίνους μας σε λίγες μέρες η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιό σας, θα είναι μια πολύ καλύτερη εποχή για σας. Οι νέοι πλανήτες στον Ταύρο για σας είναι βολικοί. Μόνο αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, ακόμα 2-3 μέρες θα πρέπει να προσέχετε. Ενώ σας είχα πει ότι όλο αυτό τον καιρό που είμαστε στα πρόθυρα εντάσεων, πολεμικές καταστάσεις κτλ. Υπάρχει μια όψη του Δία Ποσειδώνα, ο οποίος είναι πολύ καλός. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τους πρόσφυγες, αλλά τέλος πάντων. Και κατά κάποιο τρόπο συγκρατεί ορισμένα πράγματα. Για σας λοιπόν τους καρκίνους, τουλάχιστον του δευτέρου δεκαημέρου και οι άλλοι μπορείτε να περιμένετε τα καλά. Είναι μια πολύ ωραία όψη, η οποία γίνεται και τώρα, και αν την είδα και στον Ιούλιο που κάνω τώρα, και στον Αύγουστο. Ανοίγονται δρόμοι για εξαιρετικά πράγματα. Αν είστε καλλιτέχνες, μπορείτε να κάνετε θαύματα αυτόν τον καιρό. Γενικά η τέχνη μπορεί πραγματικά να δώσει πάρα πολλά. Για σας είναι ένας έρωτας, ένα ρομαντικό ταξίδι, σπουδές, εξωτερικό. Εσείς που είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο ή του τρίτου, λίγες μέρες ακόμα προσέχετε, γιατί είσαστε έτοιμοι να τα τεινάξετε όλα στον αέρα. Σχέσεις, συνεργασίες, επαγγελματικά.